Το πλήρες άνοιγμα των χειρουργείων, η υποστελέχωση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, οι αυξήσεις μισθών, οι αναγκαστικές μετακινήσεις ιατρών των κέντρων υγείας, τα ρεπό, η στελέχωση και η δημιουργία μονάδων εγκεφαλικών, καθώς και οι επερχόμενες κινητοποίησεις, αναφέρθηκαν εκτενώς στη συνέλευση τύπου που παραχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διοικηβομένων του Πανεπιστημιακού και της Saint Gill. Ο πρόεδρος της Saint Gill, Νίκος Δαφούλης, τόνισε ότι είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τα νοσοκομεία, όπως και για τα κέντρα υγείας που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με αυτοθυσία στις πλημμύρες. Σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ζητήματα που θα θέλαμε να αναδείξουμε. Ένα από αυτά είναι τα χειρουργεία των δύο νοσοκομείων. Και θέλω να ξεκινήσω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι κλειστές οι μισές αίθουσες και θα μπορούσε ουσιαστικά με 15 άτομα προσωπικό να λειτουργήσουν όλες. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι κλειστή μία αίθουσα και θα μπορούσαν να προκηρυχτούν οι τρεις κενές θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, οργανικές κενές. Υπάρχει υποστελέχωση στα νοσοκομεία μας, με τις περικοπές των μνημονίων στο Γενικό Νοσοκομείο, που τους 180 γιατρούς μείναμε στους 120, συμπλήρωσε ο κύριος Δαφούλης. Στο Γενικό Νοσοκομείο δεν είναι μόνο η υποστελέχωση. Ήταν ένας οργανισμός που το 2012 είχε 180 γιατρούς. Και με τις περικοπές των μνημονίων, όταν κάναν περικοπές στους οργανισμούς, γίνανε 120. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών του ΕΣΥ, ειδικευμένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Γεωργίου Παπαδάμου, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6 αίθουσες, ενώ θα έπρεπε να λειτουργούν 12, υπολείπονται 15 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό και συνεχίζει να ισχύει το φεκ του COVID και μετακινούνται ασθενείς στις ιδιωτικές κλινικές για χειρουργία, τη στιγμή που ο COVID πάβει πια να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6 αίθουσες, ενώ θα έπρεπε να λειτουργούν 12. Υπολείπονται μόλις 15 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό. Συνεχίζει και ισχύει το φεκ του COVID και μετακινούνται οι ασθενείς στις ιδιωτικές κλινικές για χειρουργία. Ο COVID πάβει πλέον να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι προθέσεις είναι εμφανείς. Οι μόνοι που κερδίζουν αυτή τη στιγμή είναι οι ιδιωτικοί όμιλοι. Σε ό,τι αφορά τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, ψηφίστηκε από το Υπουργείο, αλλά για τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πρόκειται για μια φιέστα, τόνισε στη συνέχεια η κυρία Παπαδάμου, αναφέροντας μάλιστα ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το μόνο που δεν δίνει ρεπό. Ψηφίστηκε από το Υπουργείο, για μας, για τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πρόκειται για μια φιέστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, οι γιατροί που ασχολούνται με τις θρομβεκτομές, για την Πέμπτη είπε, είναι μόλις 2. Οι προσλήψεις για να γίνουν θα πρέπει να γίνουν με διαδικασία fast track. Είμαστε το μόνο νοσοκομείο το οποίο πρωτοτυπεί αυτή τη στιγμή, μην πω πανελληνίως, μπορεί και πανευρωπαϊκά, το οποίο δεν δίνει ρεπό. Ο Γιώργος Λιάλιος, μέρος της Επιτροπής Χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό, εξήγησε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα χειρουργεία. Το πρόβλημα είναι ο αριθμός των γιατρών, αναισθησιολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Θέλουμε βοήθεια όσον αφορά και προσωπικού αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής. Σίγουρα θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για όλους τους γιατρούς που είναι στο νοσοκομείο. Η γιατρός Πόπη Κουρσούμη σημείωσε ότι πρέπει να γίνει κτηριακή επέκταση των χειρουργείων, καθώς 20 χρόνια τώρα είναι πάντα ένας μελλοντικός στόχος. Μετά και την πανδημία, με τη συμπίεση της λίστας αναμονής των ασθενών για χειρουργείο, πρέπει σήμερα, τώρα, να μην πω χθες, να λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες. Είναι επιτακτική ανάγκη και σήμερα που μιλάμε η ορίμανση των προϋποθέσεων για την κτηριακή επέκταση των χειρουργείων. Μελέτη, ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, υλοποίηση. 20 χρόνια τώρα εδώ είναι πάντα ένας μελλοντικός στόχος. Τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας εκπροσώπησε η Έριτζα Στούδη, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι επανειλημμένο ο Ιατρικό Σύλλογο έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις του για το σχεδιασμό ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας, με κύρια χαρακτηριστικά την επαρχή χρηματοδότηση και τη στελέχωσή του. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας επανειλημμένα έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις του για το σχεδιασμό ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας, με κύρια χαρακτηριστικά την επαρχή χρηματοδότηση και τη στελέχωσή του. Το ΕΣΥ, όπως αυτό σχεδιάστηκε και λειτουργήσε εδώ και 40 χρόνια, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του ρόλο, χωρίς να μπορεί όμως σήμερα να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης αλλά και της κοινωνίας. Σημειώνεται τέλος πως ο Σύλλογος Ιατρών ΕΣΥ, ειδικευμένων του Πανεπιστημιακού, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, ενώ όσον αφορά τις επερχόμενες κινητοποίησεις για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων τους, ανακοινώθηκε πως θα κλιμακωθεί ο αγώνας τους με απεργία στις 29 Νοεμβρίου στη Λάρισα, ενώ στις 30 του ίδιου μήνα θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.